υπάρχει σαφής αναφορά και μάλιστα είναι στη φάση υλοποίησης αυτή τη στιγμή. Να πω πού για τα επόμενα 3 χρόνια, 16 δηλαδή, 17 και 18, 900 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Συνολικά για τη διετία 2,7 από την κοινωνική πρόοδο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να αποκούν από κοινωνικά επιδόματα, αναπηρικές τάξεις. Και δυστυχώς, με συναδέλφους που μιλάω στα ΚΕΠΑ, βλέπουμε να υπάρχει μία μείωση των ποσοστών αναπηρίας δυσανάλογη των παθήσεων που έχουν οι ασθενείς. Και σε μερικές περιπτώσεις καρδαλέρες ανάλογα. Αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα που συντελείται και θα συντελείται μέχρι το 18 και ένας θεός ξέρει μετά τι θα αποφασίσουν για τα επόμενα χρόνια. Αλλά μέχρι το 18 που ξέρουμε είναι 2,7 δισεκατομμύρια παρακάτω οι δαπάνες για την κοινωνική πρόοδο. Είναι ακόμα ένα στοιχείο που μας λένε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Ορίστε, υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα και για συγκεκριμένο τόπο που αφορά τους ανθρώπους με αναπηρίες. Το ότι η λιτότητα σκοτώνει, βγήκε τώρα και το είπε και δεν θυμάμαι σε μία εφημερίδα δημοσιεύτηκε στην Αγγλία. Βγήκε μελέτη του ΟΗΕ με το τίτλο αυτό, η λιτότητα σκοτώνει. Και έχει τα στοιχεία. Εδώ τι έχουμε παρατηρήσει. Έχουμε παρατηρήσει αυτά τα χρόνια ότι έχει μειωθεί το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων. Έχουν αυξηθεί οι δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας. Και έχει επιδεινωθεί η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία και έχουν υιοθετηθεί περισσότερες ανθυγιεινές συμπεριφορές. Σε σχέση με τη μείωση του προσδόκιμου ζωής, υπάρχουν μελέτες που τα επιβεβαιώνουν. Εγώ θα σταθώ κυρίως στο δίκτυο θνησιμότητας και κυρίως στο δίκτυο περιοχικής θνησιμότητας. Θα δούμε και παρακάτω ένα πίνακα. Το 2015 ο δείκτης περιοχικής θνησιμότητας ήταν στο 3,7. Για το 2016 που βγήκαν τα στοιχεία πριν από λίγες μέρες, έχει φτάσει στο 3,94%. Είναι ένας δείκτης που δείχνει ένα σύστημα υγείας και όχι μόνο, δείχνει μια γενικότερη πολιτική ενός κράτους, πώς έχει δομηθεί και πού οδηγεί το λόγο. Είναι ένας ευαίσθητος δείκτης που διεθνώς είναι αυτός που σηματοδοτεί να χτυπήσουν όχι απλά καμπανάκια, καμπάνες ολόκληρες ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δυστυχώς αυτές οι καμπάνες δεν ακούγονται, δεν τις ακούν αυτοί που πρέπει να τις ακούσουν.